They were sleeping together? Τίλε τώρα, ρε! Ε, Σιμιόν, φέραμε τίποτα κοινού. Τι είναι αυτό εδώ, όχι. Αυτό εδώ, όχι. Αυτό εδώ τώρα, μάλιστα. Το καινούριο Honda Civic στο GT Online. Μόλις βγήκε χθες και το κάνω βίντεο σήμερα. Κλασικό αργό Civic, το οποίο θεωρητικά θα έχει πάρα πολύ customization. Τώρα δεν ξέρω να πάω στον Χάο κατευθείαν. Δεν έχω δει άμα έχει Χάο customization στο αμάξι. Αλλά ναι, είναι Honda Civic. Α, ακόμη ένα Honda στην οικογένεια του GT Online Dinka. Για τη δικαιώματα. Εντάξει, το συγκεκριμένο Honda Civic ήταν στο Need for Speed Underground 2, νομίζω, σε κάποιες εκδόσεις του Need for Speed Underground 2 που ξεκινούσες με αυτό το Honda Civic. Τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν έκδοση αμερικάνικη, ευρωπαϊκή, ιαπωνέζικη. Ξέρω ότι αντί κάποιο Peugeot υπήρχε αυτό το Honda Civic. Αν το θυμάσαι αυτό, θέλω να μου αφήσεις σχόλιο. Αν το θυμάσαι και ξέρεις αυτό, είσαι σίγουρα boomer. Ρε φιλαράκι! Ο άλλος με βαράει τώρα, περίμενε να βγάλω το... Τώρα θέλει μάχη αυτός, ε! Τώρα, θα κάνω bullying τώρα αυτόν. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ. Άντε, για καρακιόζι. Το συσχύησε εσύ. Αστυνομία, όχι ρε! Αυτός το ξεκίνησε πρώτος, όχι εγώ! Επίσης, δεν ξεχνάμε, κλασικά, Παρασκευούλα, ορυγούλα, από enema.com. Τσέκρα link συμμετοχή για games σε καταπληκτικές τιμές. GTA Games και GTA Shark Cards. Διάφορα gift cards για διάφορες πλατφόρμες να κάνεις top-up. Ελληνικές PlayStation Plus κάρτες για να παίξεις online. Τα καλύτερα games κάτω των 10 ευρώ, ρε φίλε. Και γενικά μεγάλη ποικιλία από διάφορα games σε καταπληκτικότατες τιμές. Τσέκαρε link στην περιγραφή τώρα, πατατά. Μα ήρθα στον Χάο κατευθείαν, αλλά νιώθω ότι θα ξενερώσω λίγο και ότι δεν έχει how upgrade το συγκεκριμένο. Βασικά περίμενε, είμαι στο PC. Τώρα το συνειδητοποίησα. Στο PlayStation μπορεί να έχει, δεν ξέρω. Πείτε εσείς ότι όσοι είστε από PlayStation 5 ή Xbox Series X, αν έχει how upgrade το συγκεκριμένο αμάξι, εμείς θα μείνουμε στο PC. Δεν ξέρω γιατί ακόμα βάζω armor στο αμάξι. Γιατί τις περισσότερες φορές δεν είναι ότι βγαίνω έξω και τρακάρω άλλα tanks. Κάνω αυτό το βίντεο και πάω και το παρκάρω στο garage και ξεχνάω ότι υπάρχει. Anyway, έχουμε front bumpers, δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Παρ' όλα αυτά νομίζω τέτοιο αμάξι που είναι αυτό είναι ό,τι πιο άσχημο έχω δει και είναι τελευταία επιλογή. Θα βάλω αυτό εδώ μόνο και μόνο επειδή τα νούμερα πάνε λιγάκι δεξιά και έχει προβολής από κάτω. Από πίσω τι επιλογές θα έχουμε, όχι. Όχι. Ακόμη χειρότερο. Νιώθω ότι όντως είναι Need for Speed Underground αυτή τη στιγμή η φάση. Νιώθω ότι κάτι απλό είναι ό,τι καλύτερο αυτή τη στιγμή. Airfield, όπα! Έχει customization. Τη μηχανή μπορείς να αλλάξεις φίλτρο αέρα. Τι να βάλουμε εμείς τώρα εδώ. Θέλω να γεμώσει λίγο και θα βάλω το boxed air filter. Engine cover. Θέλω να παραμείνει κόκκινο. Engine tunes κλασικά full. Μπορώ να βάλω και την μπάρα εδώ πέρα για περισσότερο rigidity. Δεν ξέρω τη λέξη στα ελληνικά, ούτε στα αγγλικά την είπα σωστά. Θα βάλω αυτό εδώ. Exhaust, εδώ θα είναι ενδιαφέρον. Τι επιλογές θα μας έχει για... ναι, αυτό το κλασικό, το καγκουρίσιμο. Ότι πά με το Honda Civic με 100 άλογα που περνάει η ώρα 2 το πρωί. Αυτό θα βάλουμε, τι μου λες τώρα. Μπορείς να αλλάξεις fenders, αλλά δεν ξέρω αν μ' αρέσει η ιδέα. Έλα βάρθα, ξέρω εγώ primary cutout εδώ. Hood hatches, μπορούμε να βάλουμε σε κόκκινο χρώμα, ωραία. Και το ίδιο το hood, ναι, αυτό εκεί χρειάζεται στη μέση. Φαίνεται πολύ περίεργο. Θέλω... Ωπα ρε! Ναι, μην το βγάλετε όταν βρεχεί έξω το αμάξι. Αυτό εδώ για βροχή κάνει, ναι. Νιώθω ότι απλά θα βάλω το... Carbon Dinka Hood. Interior μπορούμε να το κάνουμε full αγωνιστικό.
Μπορούμε να βγάλουμε και πράγματα από τις μπόρτες που δεν θα το κάνω αυτό. Θα αλλάξουμε όμως τα καθίσματα, θα τα βάλουμε πιο αγωνιστικά. Αυτά εδώ. Και μπορούμε να αλλάξουμε το τιμόνι. Να βάλουμε αυτό εδώ. Θέλω κίτρινα φώτα πάνω σε αυτό το αμάξι. Για τον Νίον δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Θα δούμε στη συνέχεια εάν το βάψουμε, εάν κάνουμε κάτι. Έχει πάρα πολύ περίεργα liveries που δεν νομίζω να μου αρέσουν, εκτός από αυτά που μπορείς να βάλεις αυτοκολλητάκια, και μου θυμίζει full εποχή στο Need for Speed που βάζαμε αυτοκολλητάκια από χορηγούς που δεν μας πληρώναν. Καθρεφτάκια μπορούμε να αλλάξουμε. Για κάποιο λόγο αυτά τα καθρεφτάκια μου αρέσουν πολύ περισσότερα από τα stock. Αλλά φαίνεται πολύ μεγάλα, λες και έχει αυτιά το αμάξι. Απλά θα βάλω carbon stock mirrors, ρε. Κλασικά αξελούκος plate σε μαύρο κίτρινο αυτή τη φορά. Και τώρα είναι το δύσκολο κομμάτι, είναι σε τι χρώμα να το βάψουμε. Εδώ πίσω τι έχει γίνει, ρε. Τώρα το είδα τι έχει γίνει μέσα. Έχουμε πράγματα. What? Έτοιμο για εξόψηση στον ουρανό το αμάξι. Μιώ θα το κάνω race yellow, δεν ξέρω γιατί. Σκέφτομαι να βάλω και roll cage σε secondary χρώμα που το έβαλα κόκκινο. Και έχει να αλλάξουμε στην οροφή να βάλουμε περίεργα πράγματα, αλήθεια λέγεται. Μπορούμε να βάλουμε την κλασική αντένα. Μπορούμε να βάλουμε και sunroof, wind deflector roof bar. Ωραία, αυτά έχουν πλάκα, δεν ξέρω γιατί μ' αρέσουν. Εγώ θα βάλω αυτό. Αν μπορούσα να βάλω και την αντένα θα ήταν πολύ ωραία φάση. Skirts, τι να βάλουμε τώρα στα skirts. Δεν έχει τίποτε που να είναι ωραίο, δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε τίποτα εκτός από το stock. Pleaters τώρα, αυτό μπορεί να μου αλλάξει λίγο τη γνώμη, καθώς θα μπορέσω αυτό. Ήθελα λίγο splitter, ρε φίλε, να κατεβεί κάτω. Εάν και δεν βλέπω κάτι καλό, θα βάλουμε drift splitter. Να βάλε drift skirts. Έχει drift bumper, ρε. Βάλε αυτό, να το κάνουμε όλο στο ταπάκι, ρε. Εκτός από μπροστά, το μπροστά θα μείνει όπως το έχω βάλει εγώ. Spoiler. Ου, μπορεί να βάλουμε κάτι πολύ μικρό. Νομίζω... αυτό είναι το... αυτό είναι το spoiler που είχε και στο Need for Speed εντωμεταξύ, έτσι, το stock Honda Civic όταν το αγοράζες. Θα βάλω ένα lip spoiler, δεν ξέρω, δεν θέλω να το βάλω φτερό. Τώρα μπορούμε να το χαμηλώσουμε τελείως από ό,τι ξέρω και να βγουν οι τροχοί σε περίεργη γωνία, αλλά δεν μ' αρέσει αυτό εμένα. Θα βάλω το sport suspension εγώ, full transmission, turbo κλασικά και θέλει ωραία tuner rims, κλασικά ζάντες. Και χρώμα είναι ό,τι πιο δύσκολο να αποφασίσεις να βάλεις πάνω σε ένα αμάξι. Και νομίζω αυτά εδώ, ο τσοκουντόρι, περίεργα λέγονται τα ζάντες, μ' αρέσουν. Endo video dash είναι πιο ωραία. Σε μαύρο κλασικά. Low grip tires, να το κάνουμε drift μοντέλο, Άντε κάντου. Κάτσε να δούμε αν δουλεύουν οι προβολείς από κάτω, δουλεύουν. Ευχαριστώ Rockstar στο attention στο detail, καμιά φορά το κάνεις καλό. Και να το εδώ έντιμο, θα το βγάλουμε σε λίγο έξω. Δεν ξέρω, θέλω να το βάλω neon. Νομίζω όχι. Α, έχει εδώ το άλλο το Honda το Civic, δίπλα δίπλα στέγουνε. Ποιος σας αρέσει περισσότερο, εκείνο ή το δικό μου? Let me know στα comments κάτω από το like button που πατάς καθώς πας να αφήσεις και comment για να βοηθήσεις το κανάλι. Να το εδώ in all its glory την ημέρα. Για να δούμε και τα drift λάστιχα σε προστοκίνητο αμάξι. Ακούγεται πολύ περίεργο. Παρ' όλα αυτά GTA είναι, όλα γίνονται. Η αλήθεια λέγεται, να πω ότι το αμάξι δεν δριφτάρει, απλά δεν κρατιέται στους δρόμους λόγω του low tire grip που έχουμε βάλει. Είναι απλά, είναι λες και οδηγάω πάνω σε πάγο. Αυτή είναι η φάση. Βγάλουμε φωτογραφία, βγάλουμε φωτογραφία, φίλε μου, 5 ευρώ. 5 ευρώ είπανε! 5 ευρώ ρε, δεν σου είπα ρε. Τώρα. Έλα, κάτσε να τον κάνουμε. Έλα, με ακολουθείς, έλα. Πάμε, το χρειάζεσαι το τροφάδι. Σε βλέπω ότι το χρειάζεσαι, έλα. Και άλλη τρέχει. Υπάρχει και αυτό το Dinka Postlude. Δεν ξέρω αν είναι για το Honda Prelude το όνομα αυτό, που είναι πιο κλασικό παλιό αμάξι. Και λέω να το φτιάξω σε κάποιο άλλο βίντεο αν θέλετε να δούμε
και αυτό το αμάξι, αν σας ενδιαφέρει. Μέχρι τότε αυτό ήταν το καινούριο Honda Civic στο GT Online. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι. Πατσαρκάστε το like if so, share, subscribe αν είστε καινούριοι και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο.